Η απελευθέρωση, η αποφυλάκηση ακριβέστερα των δύο στρατιωτικών μας, των δύο στρατιωτικών στελεχών. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι οι πιέσεις που δέχεται η Τουρκία από πολλές πλευρές, διότι οι ενέργειες της κυβέρνησης έχουν γίνει σε πολλαπλά επίπεδα και προς πολλές κατευθύνσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά θεωρώ ότι μέσα στο κλίμα το προεκλογικό είναι δύσκολο να προσδιορίσεις τι ακριβώς θα γίνει. Mm-hmm. Θέλω όμως να σας πω γιατί έχω χαρακτηρίσει ως παράνομη τη σύλληψη και την κράτηση αυτών των δύο στρατιωτικών μας. Κρατούνται χωρίς κατηγορητήριο. Εσείς μιλάτε τώρα με την έννοια του, με την δικηγορική σας ιδιότητα. Όχι, καθόλου, καθόλου. Μιλάω στη βάση του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να κρατείται κάποιος χωρίς να υπάρχει κατηγορητήριο. Και μάλιστα μία παρατεταμένη κράτηση, η οποία πλησιάζει σε λίγες ημέρες και τους δύο μήνες. Είναι κράτηση όμως, κύριε Υπουργέ, ή είναι αυτό που είπε ο κύριος Καμένος, ομοιρία στην πραγματικότητα? Κοιτάξτε. Ιδιότυποι, έτσι αλλιώς, αλλά οι Τούρκοι εκεί το πάνε. Είδατε, βάζουν στο τραπέζι. Είδατε, ο Μπόζντακ προχθές, ο αντιπρόεδρος, έβαλε την αρχή της αμοιβαιότητας. Λέει, δώστε μας να σας δώσουμε στην πραγματικότητα. Αυτό να το αποκλείσει ο κύριος Μπόζντακ με την έννοια ότι η ελληνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι ανεξάρτητη. Εφήρμοσε το εθνικό μας δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και αποφάνθηκε για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου σε αυτούς που το ζήτησαν. Mm-hmm. Επομένως δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όχι, άλλωστε, λέω όμως, άρα η ομοιρία όμως ισχύει. Θα σας πω για την ομοιρία. Εάν κανείς αναφέρεται στην κράτηση με την έννοια ότι είναι παράνομη, παρατεταμένη, ότι απαράδεκτα κρατούν τους δύο στρατιωτικούς μας, αυτό το αντιλαμβάνομαι με τον χαρακτηρισμό ομοιρία. Εάν όμως κάποιος προσδώσει στον χαρακτηρισμό ομοιρία ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, περιεχόμενο το οποίο αφορά σε συνθήκες άλλης κατάστασης, τότε αρχίζει να αναδεικνύεται το στοιχείο της ανταλλαγής, για παράδειγμα. Μάλιστα, κατανοητό. Επομένως, όταν ο Υπουργός, ο κύριος Καμένος, μίλησε χαρακτηρίζοντας την κράτηση, αυτή την παράνομη κράτηση, με τον όρο ομοιρία, ακριβώς ήθελε να προσδιορίσει το απαράδεκτο. Μα το επανέλαβε και χθες και είπε, δυστυχώς δικαιώθηκα σε αυτή την εκτίμηση. Εσείς πάντως, κύριε Κουβέλη, λένε κάποιοι ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε έναν Κουβέλη διαφορετικό από ό,τι είχαμε συνηθίσει το προηγούμενο διάστημα και σας κατηγορούν, εν πάση περιπτώσει εισαγωγικά, ότι έχετε ανεβάσει τους τόνους, ενώ πριν από λίγο καιρό είχατε κατηγορήσει εμέσως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για υπερτροφικό λόγο. Τι άλλαξε? Ούτε είχα κατηγορήσει, ούτε έχω αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω όλη αυτή την κατάσταση, η οποία βεβαίως έχει με την κλιμακούμενη σχέση με την κλιμακούμενη ένταση από την πλευρά των Τούρκων, βεβαιότατα έχει σχέση με τις συνεχιζόμενες παραβάσεις και παραβιάσεις, βεβαίως έχει σχέση με την απαράδεκτη ρητορική του Ερντογάν και της Τουρκίας, και βεβαίως για τους δύο στρατιωτικούς μας που κρατούνται, ας το επαναλάβω. Αλλά όταν χρησιμοποίησα, μία φράση χρησιμοποίησα, την οποία σας είπα λίγο πριν, ότι παραθέτοντας μάλιστα τις συνθήκες για τον ακήρυχτο πόλεμο. Και να έρθω και στο άλλο για να σας δώσω μία απάντηση, πιστεύω ότι υφέρπει το ερώτημά σας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα δυσαρμονίας στη συνεργασία μου με τον κύριο Καμένο. Με τον κύριο Καμένο συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Ο καθένας έχει τις αρμοδιότητές του. Όπου βρίσκονται οι αρμοδιότητες σε κάποια επαφή, πρέπει να σας πω ότι και συνεννώ. Σας αναφέρεστε στον Υπουργό ή στον Πρωθυπουργό? Στον Υπουργό που αναφέρομαι. Ναι. Θεσμικά αναφέρεται ο κάθε αναπληρωτής στη βάση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που έχει και είναι συγκεκριμένες, γι' αυτό και χρησιμοποιώ τη λέξη συγκεκριμένες. Mm-hmm. Αναφέρονται και στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, ποιο είναι δηλαδή, ναι, το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή. Άρα στον Πρωθυπουργό. Στον Πρωθυπουργό. Το είπατε και παραξηγήθηκε, γιατί το είπατε μέσα στη δίνη της κόντρας και καλά μεταξύ σας. Και λέει, γιατί το λέει αυτό ο Κουβέλης? Για να πλήξει τον Υπουργό. Όχι, αλλά βέβαια. Λέτε ότι περιγράφεται στις αρμοδιότητες. Όχι μόνο αυτό. Ο κάθε αναπληρωτής υπουργός, εκτός και αν θέλουν κάποιοι να το ξεχνάνε, για να αναδείξουν ζητήματα τα οποία δεν υφίστανται. Το λέμε, κύριε Υπουργέ, γιατί εκ των πραγμάτων είστε δύο διαφορετικές σχολές σκέψης. Δύο πολιτικοί με διαφορετική τελείως συγκρότηση. Είστε τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Και λέει κανείς, πώς αυτοί οι δύο άνθρωποι συμβιώνουν στο Υπουργείο πολιτικά? Κοιτάξτε, η συνεργασία συνέχεται, η ανάγκη της συνεργασίας συνέχεται από μία άλλη μεγάλη ανάγκη. Του καλού αποτελέσματος. Mm.
και το καλό αποτέλεσμα είναι εκείνο για τη λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και μάλιστα σε συγκεκριμένες συνθήκες. Ακριβώς το καλό αποτέλεσμα είναι εκείνο που τροφοδοτεί την πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε. Βεβαίως, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Μπορεί να είναι άλλη η εκφορά του πολιτικού λόγου του κυρίου Υπουργού, του κυρίου Καμένου, και να είναι διαφορετική η δική μου. Διότι πράγματι μπορεί να έχουμε και διαφορετική, αν θέλετε, αντίληψη για μερικά πράγματα. Έχετε έτσι κι αλλιώς. Ναι, αλλά θέλω να πω, αυτό απέχει πάρα πολύ από το σημείο να το παίρνουν κάποιοι, να τεμαχίζουν κάποιες φράσεις για να αναδείξουν δυσαρμονία. Ούτε ο κύριος Καμένος. Ούτε ο κύριος Καμένος έχει καταθέσει την ιδεολογική και πολιτική του ταυτότητα, την έχει εκχωρήσει σε μένα, ούτε εγώ έχω εκχωρήσει τη δική μου ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα. Συνεργασία κάνουμε. Και η συνεργασία θέλω να σας βεβαιώσω. Άλλωστε, υπηρετώ πάντοτε την αντίληψη της συνεργασίας, όχι μόνο τώρα, συνολικότερα. Η συνεργασία είναι το στοιχείο, είναι το θεμέλιο, είναι το βάθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η συλλειτουργία ενός υπουργού με έναν αναπληρωτή υπουργό. Έχει πει ο κύριος Καμένος το τελευταίο διάστημα πράγματα που δεν θα έπρεπε σε αυτή τη συγκυρία, κύριε Κουβέλη? Κοιτάξτε, δεν είπε τίποτε που να απέχει από την πραγματικότητα. Είχατε μιλήσει για υπερτροφικό λόγο γι' αυτό. Ναι, στη δεδομένη στιγμή αναφορικά με το ζήτημα της ομηρίας. Τίποτε περισσότερο από αυτό. Πάμε τώρα στα εξοπλιστικά, κύριε Υπουργέ. Έχουμε πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή. Δύο φρεγάτες μας δίνει η Γαλλία εντός 4 μηνών με χρονομίσταση και μεταφράζεται αυτό ως έμπρακτη στήριξη από το Παρίσι. Πρώτα απ' όλα, είναι ακριβές αυτό? Είναι ακριβές. Είναι ακριβές. Να θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είχε συνομιλήσει στο πρόσφατο παρελθόν με τον κύριο Μακρόν, τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, και υπήρξε μια συνεννόηση αναφορικά με το να πάρει η Ελλάδα δύο φρεγάτες. Είναι αυτές ή είναι και, έχουμε και επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα είναι η υποσυζήτηση. Αυτές είναι με leasing, έτσι? Αυτές είναι με leasing, ακριβώς. Και το επόμενο βήμα τι περιλαμβάνει, κύριε Υπουργέ? Το επόμενο βήμα, εάν θα υπάρξει το επόμενο βήμα, που πρέπει να υπάρξει κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε τη γνώμη μου, θα είναι άλλες δύο φρεγάτες. Ίδιου τύπου, για τέτοιες μιλάμε? Ο τύπος ο ίδιος. Και πλήρως εξοπλισμένες, όπως περιγράφεται στο ρεπορτάζ? Ακριβώς. Μάλιστα. Έτοιμο πόλεμο, ας το πούμε. Κοιτάξτε, οι δύο φρεγάτες αυτές οι οποίες μιλάμε και που έχουν σχέση με το leasing, που δεν είναι χθεσινή απόφαση, έχει προηγηθεί μια ολόκληρη διαδικασία. Είναι έτοιμες. Αυτές θα πλέουν στο Αιγαίο πότε? Είναι δυνατόν να πλέψουν και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι. Α, μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό. Αλλά αυτό... βέβαια πρέπει να υπάρξουν κάποιες διαδικασίες. Αυτό τώρα μπαίνει, θα έλεγε κανείς, σε μια διαφορετική αντίληψη και από πλευράς Γαλλίας. Όλη η συμμαχία με τη Γαλλία, που ούτως ή άλλως είναι δεδομένη και λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μπαίνει, φαίνεται, ένα ευρύτερο πλαίσιο, κύριε Υπουργέ, από ό,τι καταλαβαίνω, σε σχέση με το τι αντίληψη έχει η Γαλλία πλέον για τα πράγματα από εδώ και πέρα, για την Ευρώπη την ίδια. Ναι, η Γαλλία, και όπως διατυπώνονται οι απόψεις της από τον πρόεδρο Μακρόν, δείχνει να θέλει πρώτον η Ευρώπη να πορευθεί προς μια άλλη κατεύθυνση, όχι διαφορετική, αλλά προς μια κατεύθυνση με μια πορεία η οποία θα κάνει ουσιαστικό το περιεχόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως αυτό είναι ζητούμενο, διότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη οι οποίες αναγκαία πρέπει να συμβάλλουν στο να μπορέσει η Ευρώπη να γίνει πράγματι η κοινωνική Ευρώπη, να γίνει πράγματι η Ευρώπη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της κοινής πολιτικής άμυνας. Μια ενιαία που δεν υπάρχει. Αυτό είναι το ζητούμενο εδώ και χρόνια. Που δεν υπάρχει. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν ξεκινήσει αυτές οι διαδικασίες. Τώρα, σε εξοπλισμούς, κύριε Υπουργέ, να επιμείνουμε λίγο. Λένε πολλοί αναλυτές που φέρνουμε εδώ ότι χρειαζόμαστε και άλλη ενίσχυση σε άλλα επίπεδα. Κύριε Υπουργέ, είναι σήμερα εξαιρετικά κέριο το ερώτημά σας και αυτό που αναδεικνύεται από το ερώτημα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μπει στην κούρσα των εξοπλισμών. Εκείνο που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι να υπηρετεί συνεχώς μία διαδικασία ενίσχυσης της αποτρεπτικής της δύναμης. Θα σας μιλήσω πάρα πολύ καθαρά. Άλλωστε, η πολιτική που κάνουμε δεν είναι αδιαφανής, είναι διαφανής. Εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2004, η υπόθεση, για παράδειγμα, της αναβάθμισης κάποιων αεροπλάνων που έχουμε. Πρέπει να γίνει. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει. Είτε προς τη μια, είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Αυτό δεν αποτελεί συμμετοχή στην κούρσα, στην ανταγωνιστική κούρσα των εξοπλισμών. Έχουμε τη συμφωνία με την Αμερική, που είχε προκύψει την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εκεί.
Δεν είναι συμφωνία, υπήρξε μία συζήτηση. Αυτό το ζήτημα είναι ανοιχτό. Υπάρχουν οι συζητήσεις. Μιλάτε για την αναβάθμιση των αεροσκαφών μας. Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσει πάρα πολύ σύντομα, χωρίς καθυστέρηση. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας θα γίνει, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Είδαμε κάπως να αναπτύσσεται, αλλά να σταματάει, να φρενάρει. Κοιτάξτε, πάλι. Υπάρχει η πρόταση η οποία έχει. Όλοι οι αναλυτές αυτό λένε πάντα. Υπάρχει η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί. Καταρχάς υπάρχει θετική ανταπόκριση από τη μεριά του Πρωθυπουργού. Αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Με την έννοια ότι, ξέρετε, δεν φτάνει να μιλάμε για ένα συμβούλιο ασφάλειας, αλλά πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Ποια χαρακτηριστικά θα έχει γνωμοδοτικά ή αποφασιστικά δικαιώματα. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι αυτό το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, καταρχάς ως ιδέα, ως άποψη, βεβαίως. Αλλά με προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να εξασφαλιστούν. Επειδή μας ρωτούν, κύριε Κουβέλη, αρκετοί οι τηλεθεατές για αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, για τη συμφωνία με τη Γαλλία και τις δύο σε πρώτη φάση φρεγάτες, είπατε και πριν ότι αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή η συμφωνία θα συνεχιστεί και θα έχουμε και δύο ακόμη. Ναι, υπάρχει και μελετάτε ένα άλλο δεύτερο στάδιο, το οποίο θα είναι η αγορά. Θα δούμε με ποιο τρόπο. Δεν ξέρετε αν θα είναι με leasing ή θα είναι διαφορετικά. Μάλλον διαφορετικά θα είναι, διαφορετικά. Αλλά δεν μπορώ να προτρέξω ούτε να σας πω τίποτε, διότι αντιλαμβάνεστε σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για ίδιου τύπου ή διαφορετικού. Όχι, όχι. Νέας γενιάς. Γιατί μαθαίνουμε και διαβάζουμε ότι θα είναι μια διαφορετική φρεγάτα από αυτές τις δύο που θα πάρουμε τώρα, μικρότερη μεν, αλλά διαφορετικού τύπου. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο φρεγάτες. Τώρα να μην μπούμε στην συζήτηση αυτή. Να μπούμε, κύριε Υπουργέ. Ενδιαφέρει το λαός. Η μία που υπάρχει και η άλλη η οποία κατασκευάζεται. Και οι δύο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές. Η μία έχει χαρακτηριστικά μεγαλύτερης ευελιξίας, αλλά και οι δύο είναι δεκτικές ενός εξοπλισμού εξαιρετικά χρήσιμου και αναγκαίου για την αποτρεπτική σου ισχύ. Τι χρονοδιάγραμμα έχουμε για τις επόμενες? Δεν μπορώ να σας πω, και δεν μπορώ να σας πω, όχι ότι δεν θέλω να σας πω, αλλά είναι θέμα συζήτησης. Μέχρι το καλοκαίρι δύο πρώτες όμως είπατε. Εκείνο το οποίο θέλουμε είναι άμεσα να έρθουν οι δύο πρώτες, που όπως πολύ σωστά γράφει η Καθημερινή και κάποιες άλλες εφημερίδες, και είναι ακριβής η πληροφορία, ότι θα έρθουν με χρόνο μίσθωση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην ιστορία των φούρνων, κύριε Κουβέλη, και στο επεισόδιο που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Το ερώτημα είναι ένα. Αν θεωρείτε ότι οι τρεις νεαροί έκαναν καλά που έβαλαν τις σημαίες αυτές τις βραχονισίδες? Κοιτάξτε, είναι ένα ερώτημα το οποίο διατυπώνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί είχαμε και άλλες περιπτώσεις. Εγώ όσο μπορώ να καταλαβαίνω, να ερμηνεύω, αν θέλετε και να δικαιολογώ, ένα πατριωτικό αίσθημα που μπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε, πολύ δε περισσότερο τρεις νέοι άνθρωποι και να πάνε να σηκώνουν την ελληνική σημαία. Ταυτόχρονα όμως λέω ότι όταν αυτά τα ζητήματα αποτελούν στοιχεία της ασκούμενης εξωτερικής πολιτικής, η εξωτερική πολιτική πρέπει να ασκείται από την υπεύθυνη κυβέρνηση. Την όποια κυβέρνηση αυτής της χώρας. Ήταν επικίνδυνη η ενέργεια αυτή? Βεβαίως, θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Να συμπληρώσω όμως... Δημιούργησε προβλήματα? Αυτό ήθελα, με προλάβατε με το ερώτημά σας, κύριε οικονόμου. Θέλω να είμαι απόλυτα συγκεκριμένος και ακριβής. Και αυτό έσπευσα να σας πω, με πρόλαβε η ερώτησή σας. Δεν διαπιστώσαμε με πολύ συστηματικό έλεγχο και έρευνα να έχει πλέψει το οποιοδήποτε σκάφος της Τουρκίας, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Είναι βέβαιο ότι θα το ξέραμε αν συνέβαινε? Βεβαίως θα το ξέραμε. Και θέλω να σας πω ότι τα ραντάρ, τα δικά μας, λειτουργούν και πολύ καλά και είναι και πάρα πολλά. Δεν σημειώθηκε τέτοιο πράγμα. Τώρα θα με ρωτήσετε. Επομένως είναι μια ρητορική τώρα... της Τουρκίας αυτή, η οποία έχει να κάνει με εσωτερικούς λόγους. Ακριβώς. Τώρα θα μου πείτε, ή θα μου έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος, όχι εσείς, και αν αναρτηθεί μελλοντικά ένα βίντεο, θα σας πω το ότι... Το έχουμε θέσει αυτό το θέμα, ναι, ως ερώτημα. Ακριβώς. Βεβαίως, και το θέμα. Θα πείτε, μπορεί να υπάρχει μοντάζ γέρα, μπορεί να υπάρχει. Αυτό θα μπορεί να γίνει από πρόπερση κάτι, κάπου άλλο στο Βόρειο Πόλο. Όλα μπορεί να συμβούν. Εμείς κάναμε πολύ συστηματικό έλεγχο. Έκανε το λιμενικό, έκανε το ναυτικό, έκανε ή όποια άλλη δύναμη είναι αρμόδια. Ακούμε βουλευτές της κυβερνήσεως να λένε, κύριε Υπουργέ, ότι κατάφεραν οι νεαροί αυτοί να γκριζάρουν την περιοχή. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα? Κοιτάξτε, να απομακρυνθούμε από την διατύπωση να γκριζάρουν την περιοχή. Εκείνο το οποίο είπαν οι βουλευτές, δεν τους άκουσα. Κρατώ αυτό που μου λέτε εσείς ως πληροφορία. Είναι ότι
Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Μην ξεχνάμε, η μνήμη μας πάρα πολλές φορές πρέπει να είναι και όρθια και ζωντανή για να διδάσκει. Τι συνέβη πολλά χρόνια πριν, επί κυβερνήσεως του Κώστα Σιμίκη, με τα ίμια. Τώρα, κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα, αμυγός θα λέγει κανείς. Δεχθήκατε να βρεθείτε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η σχέση πάει μακριά, πάει και στο μέλλον? Κοιτάξτε, μία σχέση η οποία... Θα είστε υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Κύριε Οικονόμου, αυτά είναι εξαιρετικά πρόωρα, όσο και πρόημα. Εδώ γίνατε υπουργός, κύριε Υπουργέ, τώρα με συγχωρείτε. Αλλά αυτό ήθελα να σας πω, ότι η συμμετοχή μου σε μία κυβέρνηση και μάλιστα σε συγκεκριμένο υπουργείο προφανώς και δηλώνει με εξαιρετική ενάργεια ότι θέλω να στηρίξω και μετέχω σε αυτή την προσπάθεια, την προοδευτική κατά την εκτίμησή μου, που κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κουβέλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ να είστε σήμερα εδώ. Νομίζω ήταν μια πολύ